με τον εκτιμόμενο αριθμό επιβατών κρουαζιέρας να ξεπερνά τις 250.000 και να πλησιάζει για πρώτη φορά στα χρονικά ακόμη και τις 300.000, το 2024 εξελίσσεται σε χρυσή χρονιά για τα Χανιά. Τα πλοία που έρχονται φέτος είναι πολύ μεγάλα και ο αριθμός των επιβατών είναι πολύ μεγαλύτερος σε κάθε πλοίο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι φέτος πάμε για κόρα φίξεων επιβατών και πλοίων. Η αύξηση μόνο για τον μήνα Ιούλιο είναι εντυπωσιακή, καθώς ο αριθμός των επιβατών διπλασιάστηκε. Στο λιμάνι της Σούδας και στα ανοιχτά του Ενετικού Λιμανιού έφτασαν 18 κρουαζιερόπλοια με 45.760 επιβάτες, όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι είχαν καταπλέψει 11 πλοία με 20.144 επιβάτες. Μέχρι σήμερα, ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών κρουαζιέρας ετησίως στα Χανιά καταγράφηκε το 2019 με 230.000 επιβάτες. Θα περάσουμε σίγουρα το ρεκόρ του 19 και μπορεί να φτάσουμε σε 300.000. Ακόμη πιο αισιόδοξα είναι τα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου Χανίων για τους μήνες του φθινοπόρου αλλά και του χειμώνα. Έχουμε περίπου 20 το μήνα Σεπτέμβριο, 24 αφήξεις το μήνα Οκτώβριο. Συνεχίζει Νοέμβριο-Δεκέμβριο να πάμε σε ένα αριθμό κοντά στο 150. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά και προβλέπεται και το μέλλον ότι θα πάμε πιο καλά. Ο θεσμός της κρουαζιέρας που αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία στα Χανιά έχει πλέον εδραιωθεί, γεγονός που αποτυπώνεται και στα έσοδα. Μελέτες έδειξαν ότι το ποσό που δαπανά κατά την ολιγόωρη παραμονή του στην πόλη κάθε επιβάτης κρουαζιέρας διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 50 ευρώ. Μπορεί αυτά τα χρήματα να μην φαίνονται ότι σε όλους τους κλάδους του εμπορίου, αλλά σε συγκεκριμένους κλάδους όπως είναι το τουριστικό τομέα, αμοιβές υπαλλήλων που ασχολούνται με την κρουαζιέρα, ξεναγή, λεωφορεία, ταξί, διάφορα, μπορώ να πω από τις άμαξες, δώρα, καφέδες, μέρος σε εστίαση, είναι ένα σημαντικό ποσό. Με βάση μελέτη για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, προσαρμοσμένης στα δεδομένα των Χανίων, υπολογίζεται ότι την περσινή χρονιά η τοπική οικονομία ωφελήθηκε με έσοδα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.